Κυρίες και κύριοι, σας καλησπέριζω στην σημερινή μας συνάντηση, που είναι η δεύτερη, και σας ευχαριστώ που είστε πιστοί στις, στην παρουσία σας και καλησπέριζω και αυτούς που μας ακούνε. Κλειστώ και αυτό. Πρέπει να Ωραία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν, γιατί δεν ξέρω τι έχει γραφτεί, ότι σας καλησπερίζω όλους και σας ευχαριστώ για την πιστή παρουσία σας. Σήμερα είμαστε στη δεύτερη συνάντηση σε ένα κύκλο από, τρία, από τρεις βραδιές που είναι αφιερωμένος στις εικόνες της ελληνικής λογοτεχνίας στη, που, που η ελληνική λογοτεχνία αποδίδει στην Επανάσταση, την ελληνική Επανάσταση, της οποίας γιορτάζαμε τα 200 χρόνια. Και επιτρέψτε μου για πέντε λεπτά να θυμίσω λίγο τι είπαμε την προηγούμενη φορά και ποια είναι η μεθοδολογία που ακολουθούμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη, την παρουσίαση. Ε, είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι πάντοτε η εικόνα που έχουμε για τα γεγονότα είναι μια εικόνα που έρχεται από τη διαμόρφωσή τους μέσα από διάφορα κείμενα, τα οποία κείμενα είναι είτε μαρτυρίες άμεσες, είτε μαρτυρίες έμεσες. Και μέσα βέβαια στις άμεσες μαρτυρίες έχουμε τις ιστορίες της Ελληνικής Επανάστασης που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί έχουμε και ελληνικές και ξένες και θα μιλήσουμε γι' αυτό στην τρίτη συνάντηση. Οι ξένες μάλιστα είναι σχεδόν ξεχασμένες στην Ελλάδα και έχουμε και τις μαρτυρίες των αγωνιστών, δηλαδή τα απομνημονεύματα τα οποία επίσης σε μεγάλο βαθμό είναι παραγνωρισμένα παρότι γενικά δεν είναι κείμενα πολύ μεγάλης αξίας φιλολογικής είναι ωστόσο εξαιρετικά σημαντικά ως πηγ και έχουμε βεβαίως και τα διάφορα κείμενα τα νομικά και τα πολιτικά. Αλλά πέρα από όλα αυτά έχουμε και, τα... και τις μαρτύρες της τέχνης. Τους πίνακες που τους ξέρετε όλοι, τους σπουδαίους πίνακες που έχουν γίνει για την Ελληνική Επανάσταση. Τη λογοτεχνία, την ποιήση, το θέατρο και τη μουσική. Και εγώ στις δικές μου παρουσιάσεις αφιερώθηκα στη λογοτεχνία... Κυρίω του 19ου αιώνα, στην ελληνική λογοτεχνία του 19ου αιώνα, με μερικέ αναφορέ και σε λογοτέχνε μεταγενέστερου ή σε λογοτέχνε ξένου. Και το ζητούμενο ήταν να δούμε ποια είναι η απογραφή που κάνουν, πώ αποτυπώνουν οι λογοτέχνε την εικόνα τη επανάσταση, τι χαρακτήρα τη προσδίδουν, πώ τη μεταφέρουν και αφού το δούμε αυτό και αφού μπορέσουμε να καταγράψουμε ορισμένα χαρακτηριστικά θα σας προσκαλέσω στην τρίτη συνάντηση να δούμε αν αυτή η εικόνα που διαμορφώθηκε, όπως νομίζω εγώ ότι διαμορφώθηκε, ανταποκρίνεται στις μαρτυρίες της στιγμής εκείνης και στα συνταγματικά πολιτικά κείμενα τα οποία είναι σύγχρονα με την Επανάσταση. Να δούμε δηλαδή αν αυτή η εικόνα που προσλαμβάνουμε έχει σχέση με την εικόνα που δημιουργήθηκε την ώρα που ξεκίνησε η Επανάσταση ήσαμε να τελειώσει και αυτή η σύγκριση θα μας επιτρέψει να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τον για ένα, είχα, σας, είχα πει ότι έχω διαλέξει τρία κείμενα με βάση την, τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε στο ιστορικό μυθιστόρημα. Είχαμε πει ότι το ιστορικό μυθιστόρημα είναι ε, ένα είδος λογοτεχνίας ιδιαίτερο. Στην Ελλάδα καλλιεργήθηκε κατά απομίμηση των ξένων προτύπων, ε, Σκοτ, Τολστόη κλπ, αλλά και συγχρόνων. Και είχαμε πει ότι το Ιστορικό Μηθαστήριο έχει τρει τύπου. Έναν όπου έχουμε τα, την ακριβή δίκηση των γεγονότων, ένα μετά από ψάξιμο μεγάλο και έρευνα του συγγραφέα και έρευνα που εκτείνεται όχι μόνο ω προ τα γεγονότα, αλλά ω και στον χαρακτήρα των ανθρώπων που εμφανίζονται, στον τρόπο που μιλούν, που δίνονται, που φέρονται, στην όλη πολιτεία ε, που, μέσα στο πλαίσιο τη οποία εντάσσονται. Αυτή είναι η πιο ας το πούμε, πιστή στην ιστορία λογοτεχνία. Πάντα όμω με απόσταση χρόνου και μάλιστα είχαμε πει τουλάχιστον μισού αιώνα. Το δεύτερο, ο δεύτερο τύπο του ιστορικού μυθιστορήματο είναι εκείνο όπου τα γεγονότα περιγράφονται με αρκετή φαντασία, αλλά όχι τόσο ώστε να απομακρυνθεί από τα γεγονότα. Και το τρίτο είναι το, η, η καθαρή φαντασία, όπου έχουμε διηγήσει που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και οι οποίε είναι προϊόν καθαρά του τη φαντασία του συγγραφέα. Και είχαμε πει ότι αυτό το τρίτο είδο άκμασε πολύ στην Ελλάδα. Στο δέκατο, μα ταιριάζει και σαν χαρακτήρα στου Έλληνε. Το τρίτο, το δέκατο ένας το αιώνα, βρήθη μυθιστορημάτων και διηγημάτων και διαφόρων άλλων κειμένων, τα οποία είναι προϊόντα καθαρά φαντασία που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και μάλιστα εφημερίδε τη εποχή δημοσιεύουν πολλέ φορέ τέτοια σε σειρά τέτοια κείμενα, τα οποία παρουσίασαν ένα ενδιαφέρον εντελώς θεωρητικό και εντελώς, αν θέλετε, ε, μη ιστορικό, φιλολογικό μόνο από την άποψη της γλώσσας. Και με βάση αυτά τα κριτήρια είχα διαλέξει τρία κείμενα, όπου το μεν πρώτο είναι ένα κείμενο το οποίο το παρουσίασε την τελευταία φορά ε, του ξένου, η ροή της Επαναστάσεως, όπου ο ξένος περιγράφει ένα συγγραφέα του 19ου του αιώνα, ο οποίος α, α, περιέγραψε τα γεγονότα ε, σαν να κάνει ένα ημερολόγιο Τη Επανάσταση, δηλαδή, όπω διαβάζει το βιβλίο του, είναι σαν να βλέπει τι έγινε μέρα με τη μέρα στην Επανάσταση και έχει μια αρκετά μεγάλη πιστότητα στη διήγηση, αλλά του χαρακτήρε του εξειδανικεύει σε βαθμό σχεδόν, ε, θα μπορούσε να πει κανεί, με κάποια κακία καρικατούρα. Αλλά αυτή η κακία απαλύνεται από την αίσθηση ότι κινείται από ιδεώδη ευγενή, και κινείται επίση μέσα στο πλαίσιο του ρομαντισμού, ο οποίο στην Ελλάδα έρχεται με καθυστέρηση σε σχέση με αυτά που είχαν γίνει στο εξωτερικό. Επομένω, βρίσκεται σε ένα σημείο, το οποίο είναι, θα έλεγε κανεί, μάλλον συμπαθητικό ε, ω προ τι ιδέε του ρομαντισμού και ενσωματώνει, προσλαμβάνει τι παραστάσει με αυτόν τον ιδεαλισμό. Και έτσι, εμφάνισε τον ήρωα του βιβλίου σαν ε, έναν. Ε, την ηρωίδα μάλλον του βιβλίου, γιατί η ηρωίδα είναι ο πρώτο ήρωα, σαν έναν θηλυκό και τους άλλους ήρωες πάντοτε μέσα στο πρότυπο που έχει διαμορφωθεί από την ομυρική παράσταση των ήρωων, όμορφη, όμορφη και καλή και αυτό το πρότυπο το έχει διαμορφώσει για την Ελλάδα ο Κοραής ο οποίος κοραής ζούσε στο Παρίσι, δεν ήξερε την Ελλάδα από πρώτο χέρι την ήξερε από απόσταση και από τα γράμματα που γνώριζε αλλά επηρέασε καθοριστικά με την προσέγγιση του, την αντίληψη που έχουμε και υπαγόρευσε στους νεότερους την πρόσληψη του παρελθόντος τους και της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Υπήρχε ή δεν υπήρχε, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, έτσι όπως εκείνος την ανταναλαμβανόταν. Θυμίζω ότι η ιστορία δεν τελείωσε, δηλαδή η παρουσία του, Καποδί, του Κοραή που συνέδεσε τους Έλληνες με την αρχαιότητα, δεν σταμάτησε εκεί γιατί συνεχίστηκε το 10ο αιώνα με το Παριγόπουλο που δημιούργησε το μεσαιωνικό ελληνισμό. Και είπαμε την άλλη φορά ότι έγινε μεγάλο καυγά με το Φαλμεράγερ ο οποίο ισχυριζόταν ότι οι Έλληνε δεν έχουν καμία σχέση με του παλιού. Και ξέρουμε όλοι πώ συνεχίστηκε αυτή η, η έρευνα μέχρι σήμερα. Και ξέρουμε ότι ακόμα και έρευνε ανθρωπολογικέ γίνανε από ειδικού όπω ο Πουλιανό που προσπάθησαν να αποδείξουν την αρχαιότητα τη ε, ε, καταγωγή βάσει χαρακτηριστικών φιλετικών ο ξένος μας οδήγησε στο να συμπεράνουμε ότι ουσιαστικά οι χαρακτήρες που διαμορφώθηκαν ήταν τα χαρακτηριστικά που διαμορφώθηκαν στην Ελληνική Επανάσταση ήταν η σύνδεση με την αρχαιότητα, σημαντικό χαρακτηριστικό. Είμαστε δηλαδή απόγονοι και είχα κάνει ένα διάλειμμα σε σχέση με, τον συγγραφέα και είχα παρουσιάσει μια σειρά από Σα μίλησα για τον Σολομό που παρουσίασε την εικόνα του Μπότσαρη σαν να ήταν ο Έκτορας που τον σκότωσαν ε, οι, οι Έλληνες έξω από τα τείχη της Τρίας. Μίλησα για ένα σωρό άλλου, ε, οι οποίοι παρουσιάζουν όλη την ίδια εικόνα του ωραίου και του καλού. Μίλησα για συγγραφείς ε, όπως ο Μέντελσον Μπάρτολντι ε, και για διάφορους άλλους, οι οποίοι αυτή την εικόνα του ωραίου και του καλού και τη σύνδεση με την αρχαιότητα την επιβεβαιώνουν και ξέρουμε ότι είναι μια εικόνα η οποία πραγματικά είναι, ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο θέλαν να προβάλλουν αυτοί οι συγγραφείς. Και μάλιστα θα σας πω σε σχέση με αυτή την εικόνα ότι διάβαζα τελευταία ένα μικρό βιβλιαράκι πάρα πολύ ενδιαφέρον το οποίο έχει βγει σε μια σειρά ωραίων εκδόσεων που λέγονται στιγμός. Είναι μια συγγραφέα κριτικιά τη Καμπουράκη, τη Αντωνούσα Καμπουράκη, Πήματα τραγικά το επιγράφει και είναι αμέσως μετά την Επανάσταση γραμμένο και είναι ένα ποίημα μεγάλο, αρκετά μεγάλο, 150 σελίδες, το οποίο είναι γραμμένο λιγάκι σαν τον Ερωτόκριτο πιο πολύ, παρά σαν την Λιάδα ή σαν, τον, ε, σαν την Οδύσσια, ε, από όπου υποτίθεται ότι είχαμε πάρει τα χαρακτηριστικά μας, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι σε αυτό το βιβλίο δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά σε αυτό το ποίημα το «Μακροσκελές», το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραία γραμμένο και σε συνιστώ να το διαβάσετε. Έχει και μια ωραία ανάλυση από την Βαρβάρα Ρούσου που το έχει παρουσιάσει. Ε, σε αυτό το πείμα λοιπόν δεν υπάρχει καμία αναφορά στην αρχαιότητα ή στα πρότυπα του ωραίου και του καλού ή στη διασύνδεση όπως την προβάλλουν μια άλλη συγγραφή. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτή η εικόνα την οποία είχαμε από τα βιβλία που παρουσίασα την τελευταία φορά δεν είναι γενικευμένη σε όλη την Ελλάδα, είναι η Ελλάδα που ήταν επηρεασμένη από τη γραμμή Κοραή. Ήταν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και η, η έλλειψη, αν θέλετε, αναφορών σε αυτά τα ποίηματα, σε αυτού του τύπου τα πρότυπα, επιβεβαιώνει τον κανόνα που είχαμε την άλλη φορά ε, εντοπίσει. Σήμερα, και την, σήμερα θα σας μίσω για δύο άλλα κείμενα, τα οποία ε, είναι... Το ένα παρουσιάζει, τα οποία είναι επίση χαρακτηριστικά. Το ένα παρουσιάζει, ε, είναι το κείμενο του, είναι ο Λούκη Λάρα του Βικέλα, παρουσιάζει έναν ήρωα ο οποίος ε, είναι αντί ήρωας, δηλαδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στα γεγονότα, χωρίς όμως να πάρει μέρο στη δράση. Τα παρακολουθεί, ε, τα, τα θαυμάζει όταν είναι γεγονότα ηρωικά τα ζει, τα βιώνει, αλλά δεν έχει δράσει ο ίδιο. Δηλαδή δεν είναι ήρωα, είναι μάλιστα θα λέγει κανεί ο αντίρωα. Είναι ο άνθρωπο τη καθημερινή ζωή, ο οποίο μέσα σε όλο αυτό το, σε όλο τον εδώ, που το, τα, τα, πάνω, τα κάτω έρχονται πάνω και τα πάνω κάτω, ε, κάνει ένα αγώνα ε, να επιβιώσει, να περισσώσει ό,τι μπορεί, αλλά ο ίδιο δεν είναι ήρωα. Και αυτή η προσέγγιση του Βικέλα, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διότι βρίσκεται στον αντίποδα εκείνης του ξένου. Να σας πω δύο λόγια καταρχήν του Βικέλα. Ο Βικέλας ήταν μια προσωπικότητα σημαντική που ανήκε σε μια οικογένεια εμπορική. Η καταγωγή του ήταν από τη Βέρεια και ε, η, η οικογένειά του, ε, από την πλευρά της μάνας του, ε, ήταν συνδεδεμένη με την οικογένεια Μελά, με την γνωστή οικογένεια Μελά, η οποία είχε σπουδαίο ρόλο στις, στους αγώνες του ελληνικούς και αργότερα πως και στους αγώνες για τη Μακεδονία. Ε, ο, η, η, η Σμαράγδα, ε, η, η, μάνα του δηλαδή, ήταν η αδραφή του, Λέοντα, του Λέοντος Μελά. Ο Βικέλας γεννήθηκε στην, στη Σύρο, στην Ερμούπολη, αλλά πολύ μικρός έφυγε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί μεγάλωσε, και για ένα διάστημα μετά εγκαταστάθηκε στην Οδυσσό δηλαδή ήταν μια προσωπικότητα που ήταν διαμορφωμένη μέσα σε ένα περιβάλλον πολύ πολιτισμικό θα λέγαμε σήμερα διεθνές για την εποχή του και εξαιρετικά εμπορικά και στα τρία μέρη που πήγε και λόγω της των μετακινήσεων του, η φίτησή του δεν μπόρεσε όμω να είναι τακτική και έκανε μαθήματα σπίτι του, έκανε μαθήματα κατοίκων. Δηλαδή, ό,τι έμαθε, το έμαθε από δασκάλου στο σπίτι. Αυτό έχει σημασία, γιατί φαίνεται λίγο και στον τρόπο με τον οποίο συνέλαβε μετά τη γραφή του. Γραφή. Κάποια στιγμή ξαναβρέθηκε στη Σύρο και σα το λέω αυτό για να πω με την ευκαιρία αυτή ότι στη Σύρο ήταν συμμαθητή του Ροίδη και μαζί βγάζανε μία χειρόγραφη εφημερίδα η οποία μάλιστα παρουσίαζε και διάφορα έργα εποχής, σε μεταφράσεις, ήταν γενικά μία προσπάθεια θα λέγαμε πρωτοποριακή. Ο δικελας Ο άρχισε να εργάζεται στον Νίκο τον Μελά αλλά συγχρόνως πήγε να σπουδάσει και σπούδασε βοτανική. και σπούδασε βοτανική γιατί ήταν το μόνο μάθημα, ήταν τα μόνα μαθήματα η βοτανική που μπορούσε να παρακολουθήσει τα ωράρια τη εργασία του. Δεν το επέτρεπα να κάνει κάτι άλλο παρά μόνο αυτό. Και σπούδασε βοτανική, αλλά παρά τη σπούδασε βοτανική, τα ενδιαφέροντά του ήταν ενδιαφέροντα καθαρά φιλολογικά, μελέτε και μεταφράσει. Και έγραφε και πείματα και άρχισε Αυτά όλα τα έκανε στο Λονδίνο. Ξέχασα να σα πω ότι είχε στο μεταξύ πάει στο Λονδίνο. Το 1850 είχε πάει στο Λονδίνο, όπου εκεί σπούδασε. Και εκεί πλέον εργαζόταν πάντοτε στην εταιρεία Μελά, μέχρι το 1876. Έμεινε δηλαδή στο Λονδίνο σχεδόν 25 χρόνια, 24 χρόνια. Ήσαμε που διαλύθηκε αυτή η επιχείρηση Μελά. Και τότε αποφάσισε να γυρίσει στην, στην Ελλάδα. Είχε μια γυναίκα όμω που ήταν άρρωστη, την οποία τη φρόντιζε πάρα πολύ. Και τώρα, λοιπόν, κάποια στιγμή η γυναίκα του ε, Απομονώθηκε λόγω των προβλημάτων και αυτός μπόρεσε να αφιερωθεί πραγματικά στη λογοτεχνία και εκεί έγραψε ε, το Λούκι Λάρα. Όταν ε, ε, έφυγε από το Λονδίνο, δεν ήρθε στην Αθήνα, πήγε στο Παρίσι. Δηλαδή, όπω καταλάβατε, δεν μπέρναγε κι άσχημα. Κωνσταντινούπολη, Οδυσσό, Λονδίνο, Παρίσι, με λεφτά ε, ε, και ε, με πολύ μόρφωση επιλεκτική, αν θέλετε, βρίσκεται στη βάση πολλών φορέων της νεότερης Ελλάδας που έχουν μέχρι σήμερα επιζήσει και η διορατικότητά του ήταν σημαντική. Για παράδειγμα, αυτό έφτιαξε το σύλλογο για τη διάδοση των ωφελήμων βιβλίων. Όπω ξέρουμε όλοι, εξέδωσε τα βιβλία που μελετήσαμε κι εμεί και που μελετάνε ακόμα τα παιδιά στο σχολείο σήμερα. Αυτό έφτιαξε τον οίκο των τυφλών, ο οποίο βρίσκεται ακόμα και σήμερα στην Καλιθέα. Ε, μάλιστα, το έκανε με τον Γιώργιο ένα επίσης σημαντικό πρόσωπο των γραμμάτων. Ε, αυτός έφτιαξε τη σκοπευτική ε, σχολή, αυτός έφτιαξε την εργατική σχολή και οργάνωσε και το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Παρίσι, ενώ όταν πέθανε τα βιβλία του τα άφησε ε, και έγινε η περίφημη Βικελέα Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου, η οποία μέχρι και σήμερα είναι μια τι καλύτερε ελληνικέ βιβλιοθήκε και λειτουργεί μάλιστα κατά τρόπο θαυμάσιο. Και ε, από το 1897 ήταν και μέλο της Εθνικής εταιρεία, όπου είχε προσχωρήσει με παρένεση του Παύλου Μελά και είχε οργανώσει το πρώτο πλωτό, ναυτικό, το πρώτο πλωτό νοσοκομείο για την περίθαλψη των τραυματιών του πολέμου της Υπήρου. Ε, όλα αυτά σας τα λέω για να δείτε ότι Επίση, ήταν ο, αυτός που δημιούργησε την πρώτη Ολυμπιακή Επιτροπή. Έτσι, ήταν αυτός ο οποίο ήταν ο πρόεδρος της πρώτης Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και, και έκανε, ξεκίνησε ένα μεγάλο αγώνα για να επιστρέψουν οι Βρετανοί αυτά που είχαν πάρει όχι από τον Παρθενώνα, αλλά από την Κύπρο. Ε, και αυτοί οι αγώνες του ήταν αγώνες που έδωσαν μετά βάση στους αγώνες των Ελλήνων για να φέρουν πίσω ε, του, τα γλυπτά από το του Παρθενώνα. Ε, ήταν ο πρώτος που χαρακτήρισε ως λαϊλασία ε, την έξοδο των αγαλμάτων και των Οκλητών από την Ελλάδα, γιατί, από την Κύπρο και από την Ελλάδα, και τη μεταφορά του στο Λονδίνο. Ε, όλα αυτά σα τα είπα για να δείτε ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα η οποία ήταν πολυσχηδή και η οποία είχε ευρύτατη μόρφωση, ευρύτατη δράση και η οποία παρότι αφιέρανε μεγάλο χρόνο στα εμπορικά, βρήκε και στις διάφορες αυτές κοινωνικές δράσεις, βρήκε και χρόνο να γράψει και έγραψε πολλά βιβλία. Ε, στίχους όπως σας το είπα πριν διηγήματα ε, διαλέξεις και αναμνήσεις ε, μεταφράσεις έκανε μεταφράσεις μεταξύ άλλων και έργων του Σέξπιρ ε, και ταξιδιωτικά για τη σκοτία παραδείγματος χαρή. ο Λούκης Λάρας είναι ένα βιβλίο το οποίο το έγραψε το 1879 και το έγραψε ε, ως ένα βιβλίο το οποίο το εμφάνισε σαν μία μαρτυρία την οποία του είχε δήθεν στην πραγματικότητα εμπιστευτεί κάποιος χιώτης μεγάλης ηλικίας. Το σημείο κίνησης της δίκησης είναι το 1821 όταν ο νεαρός τότε Λουκής Λάρας βρίσκεται στη Σμύρνη σημείο λοιπόν εκείνη στη Σμύρνη και ασχολείται με το εμπόριο, ε, εμπόριο, εμπόριο. Ε, μαζί με τον μπαμπά του ασχολείται με το εμπόριο, πράγμα που σημαίνει ότι ο Δικέλα τοποθετεί τη δράση σε ένα πλαίσιο εμπόρων, δηλαδή ξεκινά από εμπόρου. η ερμηνεία τώρα μπορεί να είναι διαφορετική. Το κάνει γιατί πιστεύει ότι η έμποροι ήταν η βασική ράχη της Επανάστασης. Το κάνει γιατί ο ίδιος είναι έμπορος βέβαια και ξέρει καλά πώς λειτουργεί το πλαίσιο αυτό. Το κάνει για να πει ότι οι έμποροι, επειδή εκφράζει την αστική τάξη, είναι εκείνοι οι οποίοι στηρίζουν τον αγώνα και πάνω σε αυτό το μοτίβο πρέπει να κινηθεί η αποτύπωση των αγώνων. Όλα αυτά είναι θέματα ερμηνεία και υπάρχουν συγγραφεί και κριτικοί οι οποίοι τοποθετούνται άλλοι έτσι ή άλλοι αλλιώ απέναντι στον Βικέλα σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Αρχίζει λοιπόν ο Λούκη Λάρα στη Σμύρνη, έμπορο με τον μπαμπά του, αλλά για την Επανάσταση και τη Φιλική Εταιρεία πολύ λίγα πράγματα ξέρει και δεν έχει και πολλές ελπίδες ότι, οι Τούρκοι θα φύγουν. Θυμίζω ότι υπήρχαν τρεις κατηγορίες Ελλήνων πριν την Ελληνική Επανάσταση. Υπήρχαν εκείνοι οι οποίοι ήταν οι ελάχιστοι που ήταν οργανωμένοι γύρω από τη Φιλική Εταιρεία, η οποία Φιλική Εταιρεία είχε ξεκινήσει μόλις το 2014, και είχε ξεκινήσει από μικρού εμπόρου. Δηλαδή, είμαστε κοντά στο πλαίσιο του Λούκι Λάρα. Και αυτή ήταν και οι τρει έμποροι και ο Τσακάλο και ο Σκουφά και ο Αναγνωστόπουλο ήταν και μάλιστα μικροέμποροι. Και με τρία μορφώσει, μόνο ο Τσακάλοφ ήταν πιο γραμματιζούμενο. αυτοί όμω καταφέρανε και οργανώσανε το πλαίσιο και αυτοί δημιούργησαν μια ομάδα πάνω στην οποία στηρίχθηκαν οι επαναστατικέ δυνάμει. Αυτή ήταν μια μειοψηφία. Η δεύτερη ομάδα ήταν η ομάδα εκείνων που θέλανε μεν την επανάσταση, αλλά λέγανε δεν είναι η ώρα. Περιμένετε, γιατί ε, δεν είμαστε ακόμα καλά οργανωμένοι και κοντέψανε να κερδίσουν. Γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή παίζονταν, αν θα γίνει η επανάσταση ή όχι. Και τελικά δηλαδή, ξεσπάσει η επανάσταση, ε, όταν είχε πια αποτύχει πάνω στο Βορρά με τον Ιψηλάνδη, όπω λέγαμε την άλλη φορά. Πέτυχε διότι. Ε, έγινε μάλλον διότι είχαν μοιηθεί περισσότερο από ό,τι πρέπει και είχε ξεφύγει το μυστικό. Οπότε θα του πέρανε χαμπάρι οι Τούρκοι και θα του φάζανε. Οπότε προτίμησαν να προχωρήσουν. Αυτή λοιπόν ήταν η δεύτερη κατηγορία. Επίση μεγάλη κατηγορία αυτή που δεν θέλανε την Επανάσταση εκείνη την ώρα. Και η τρίτη κατηγορία που υποπτεύουμε ότι ήταν και η μεγαλύτερη είναι εκείνη που δεν θέλανε καθόλου την Επανάσταση διότι πιστεύανε ότι θα αλωθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκ των έσω. Ήταν η οπαδή της αντίληψης ότι ο Οθωμανικός, η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκτινόταν σε ένα χώρο ο οποίο είχαν άλλοτε η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, που πήγαινε από την ουσιαστικά θα μπορούσε να πάει από τις παρυφές της Δυτικής Ευρώπης ή σε μεταβάθη της Ασίας και πίστευαν ότι αυτός ο χώρος αργά ή γρήγορα θα πέσει ξανά στα χέρια των Ελλήνων όπως είχε γίνει και επί Ρωμαίων και ότι θα εξελινιστεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία ή εν πάση περιπτώσει θα καταστεί πλαίσιο ανάδειξης των ελληνικών δυνάμεων. Αυτές λοιπόν οι τρεις αντιλήψεις αντικαθαριστίζονται η κάθε μία διαφορετικά και στα έργα που σας εμφάνισα. Η πρώτη με τους ήρωες είναι η αντίληψη του Επανάσταση εδώ και τώρα. Η δεύτερη με το Λουίκι Λάρα είναι η αντίληψη αργότερα ίσως και καθόλου, δεν ξέρουμε ακριβώς, είναι κάπου στο in-between. Λίγα πράγματα λοιπόν ήξερε για τη φιλική εταιρεία και λίγα πράγματα ήλπιζε για την αποτείναξη του οθωμανικού ζυγού. Και με την έναρξη της Επανάστασης, που αρχίζουν οι τρομοκρατίες των Τούρκων εναντίον των ε, χριστιανικών πληθυσμών, τρομάζει η οικογένεια του Λουκυλάρα και φεύγει ο μπαμπάς μαζί με την οικογένεια και του πάει όλου στη Χείο. Ε, και εκεί. Ε, παρακολουθούν τι συμβαίνει. Η Χίος, όπως το θυμάστε, ξεσηκώνεται αρκετά νωρί και θα έρθει σιγά σιγά και η σφαγή για την οποία θα δούμε πώς την περιγράφει ο Λούκης Λά, Λα... ο... στο μεθυστορήμα του Βικέλας. Εκεί λοιπόν παρακολουθεί τι γίνεται, αλλά και πάλι δεν συμμετέχει, ενώ δηλαδή τα γεγονότα εκτελήσουν δίπλα του, αυτό αυτός απ' έξω. Και ε, μάλιστα όταν οι Τούρκοι επιτίθενται στοιχείο, ο Λούκης Λάρας για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση λαϊκή, την κάνει, δηλαδή φεύγει από τυχεία και εξαφανίζεται για να μην μπλέξει με τους Τούρκους, διότι θεωρεί ότι η οικογένειά του θα εκτεθεί σε μεγάλο κίνδυνο. Και καταφεύγει πρώτα-πρώτα στη Μύκονο, μετά στις Πέτσες, στο νησί του παππού μου, και αργότερα στην Τίνο, όπου εκεί ο Λούκης Λάρας αρχίζει εν μέσω ελληνικής επανάστασης να ασχολείται με το εμπόριο, δηλαδή να ασχολείται με την περιουσία του. Εκεί πεθάνει και ο μπαμπά του Ηρωά, οπότε μείνει ο Λούκη Λάρα μόνο. Ε, αλλά τα πράγματα θα περιπλακούν, διότι ο μπαμπά του πριν φύγει από τυχή, φύγανε κακή κακό από τυχή, γιατί φοβόντουσε του Τούρκου. Ο μπαμπά του την περιουσία του, ε, η οποία ε, απαιτημάτω χρυσό και σε διάφορα αντικείμενα, τη Μαλφή και διάφορα άλλα αντικείμενα σπουδαία, την είχε κρύψει μέσα στη γη, όπω και, και την εποχή. Είχε σκάψει και είχε κρύψει την περιουσία του και την είχε αφήσει στη Χίο. Έλα όμω που τώρα η Χίο ήταν, είχε γίνει ό,τι είχαν γίνει στη Χίο, ήταν οι Τούρκοι, γινόταν χαμό και αυτοί είχαν φύγει και είχε μείνει η περιουσία θεμένη στο έδαφο. Ο Λούκη Λάρα λοιπόν τι να κάνει, τα μαζεύει και πάει πίσω στη Χίο να βρει τα το, το κρυμμένο θησαυρό. Και εκεί βρίσκει και τους της του παλιού ανθρώπου τη οικογένειά του και πραγματικά. Ε, Καταφέρει να εντοπίσει μετά από διάφορου κίνδυνου, να εντοπίσει το θησαυρό, που είναι η σωτηρία τη οικογένεια. Γιατί ασχολείται μένει με το εμπόριο, αλλά δεν έχει βγάλει ακόμα λεφτά. Ε, εκεί όμω διαπιστώνει ότι μια κοπέλα, η οποία ήταν κόρη φίλου του πατέρα του, είναι χμάλωτη των Τούρκων και ότι αυτή η κοπέλα α, θα, καταστεί, θα, θα πουληθεί σαν δούλη από τους Τούρκους, εκτός αν κάποιος πάει και την εξαγοράσει. Μπορεί να την εξαγοράσει όμως χωρίς λεφτά, Πού λεφτά, θα μένα τα λεφτά, τα ξεθάβει τα λεφτά και τα καταθέτει στου Τούρκου για να βγάλει την κοπέλα από τη δουλεία. Δηλαδή, έχουμε μια πράξη ηρωική σε προσωπικό επίπεδο, η οποία είναι ρομαντική βεβαίω και ιδεαλιστική. Τη γλιτώνει όμω και την παίρνει την καλή του και φεύγει. Και μάλιστα, όχι μόνο την παίρνει και φεύγει, αλλά την παντρεύεται κιόλα και περνάνε πολύ καλά στο Λονδίνο, όπου πλουτίζουν και όλη τη ζωή είναι πλέον ένα παραμύθι. Αυτό είναι η ευτυχισμένη οικογένεια του Λούκι Λάρα και αυτός είναι, αυτή είναι η, η, η περιγραφή που κάνει ο Βικέλας και όπως καταλάβατε είναι τελείως ασυνήθιστη προσέγγιση για ένα μυθιστόρημα της εποχής εκείνης και μάλιστα για γεγονότα τα οποία είχαν τόσο πολύ ε, επηρεαστεί από την ρομαντική και ιδεαλιστική αντίληψη που είχαν επιβάλει προηγούμενοι ε, λογοτέχνες και ζωγράφοι. Ε, στηρίχθηκε η μαρτυρία, όπως σας το είπα πριν, σύμφωνα με όσο λέει ο, ο, Βικέλα, σε ένα χειρόγραφο μαρτυρία του Λουκά Τζίφου, ενός εμπόρου χιώτη και αυτού που έγραψε ε, μετά από... Ε, ε, που, που, έγραψε την ιστορία που είχε πάρει τις σημειώσεις. Γι' αυτό και ο πλήρης τίτλος του βιβλίου είναι «Λουκής Λάρας, αυτοβιογραφία γέροντος Χίου». Και όπως σας το είπα, εκδόθηκε μέχρι το 1879, αλλά εκδόθηκε αρχικά σε συνέχεια στην αιστεία και μετά βγήκε σε βιβλίο. Βλέπετε δηλαδή ότι αυτή η ιστορία που τα βιβλία βγαίνουν σε συνέχεια στι εφημερίδε είναι πολύ παλιά στην Ελλάδα και δεν είναι σημερινή μόνο. Ε, και μοιράστηκε πακέτο ολόκληρο σαν βιβλία, από την αιστεία όταν το βιβλίο ολοκληρώθηκε. Οπότε και τα βιβλία που βλέπουμε καμιά φορά σε εφημερίδε τα Σαββατοκύριακα είναι και αυτή μια παράδοση που ανάγεται στο 19ο αιώνα. Δεν ήξερα ότι από τότε μοιράζαν οι εφημερίδε βιβλία. Ε, αυτή, η, αυτή η προσέγγιση του, του, Λουκλά, του Βικέλα είναι ε, σημαντική διότι παρακολουθούμε έναν ήσυχο άνθρωπο ο οποίος δεν είναι σε, θέση να αναλάβει, δεν είναι σε ψυχική, θέση, να, ψυχική θέση να αναλάβει αγώνες ε, προσπαθεί μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία που έχει δημιουργηθεί να επιβιώσει και να δημιουργήσει μια περιουσία, να φτιάξει την προσωπική του τύχη ε, και μόνο έμεσα έρχεται σε επαφή με την Επανάσταση, ο απόϊχος της Επανάστασης τον επηρεάζει. Δεν είναι ο ίδιος ανανεμιγμένος άμεσα, ωστόσο παρακολουθεί τι συμβαίνει και μάλιστα ε, καταγράφονται γεγονότα κατά τρόπο, μερικές φορές κατά τρόπο εκπληκτικό. Πρέπει να σας πω ότι οι, οι διάφοροι κριτικοί παρουσιάζουν το βιβλίο αυτό το πρώτο βιβλίο ηθογραφία στην Ελλάδα. Είναι στο μετέχμιο, δηλαδή, είναι η εποχή που η πρώτη αθηναϊκή σχολή βρίσκεται, η ρομαντική σχολή δηλαδή βρίσκεται, έχει, έχει παρακμάσει. Δεν έχουμε ακόμα περάσει το καθαρό... Έχουμε, έχουμε περάσει και από το ρομαντισμό και είμαστε τώρα... Έχουμε περάσει από το ρομαντισμό και είμαστε τώρα στο, στην αρχή της ηθογραφίας. Και αυτή η προσέγγιση του, του Βικέλα θεωρείται ε, μία προσέγγιση πραγματικά ε, λαογραφική. Δηλαδή απογράφει, αν θέλετε, ένα ολόκληρο πλαίσιο το οποίο διαφορετικά θα είχε χαθεί. Και είναι νομίζω σημαντικό να σημειώσω και αυτό θα μας συνδέσει και με την τρίτη παρουσίαση που θα κάνω του Ράδου, ότι η δράση, δράση. εκτελήσεται, γι' αυτό σας είπα και τα βιογραφικά του, η δράση εκτελήσεται ε, κυρίω ανάμεσα στη Σμύρνη και στα νησιά του Αιγαίου. Γιατί μετά φεύγει και πάει στο Λονδίνο και ησυχάζει και αυτό και εμεί, αλλά όλα γίνονται ανάμεσα στη Σμύρνη και στα νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή, εντοπίζει ο Βικέλα ω κέντρο του Ελληνισμού τη θάλασσα, το Αιγαίο. Δεν είναι η Πελοπόννησος όπω είναι στην περίπτωση του ξένου, όπου ο αγώνα γίνεται στην Πελοπόννησο και στη Στερεά, μέχρι την Κωνσταντινούπολη, αλλά πάντα από την. Υπηρο, από την υπηρετική Ελλάδα, είναι νησιωτικό αγώνα διότι θεωρεί ότι το κέντρο, πιστεύω ότι θεωρεί ότι το κέντρο της, της, της δύναμης της ελληνικής βρίσκεται στο κέντρο της θάλασσας. Και αυτό για μένα ε, είναι σημαντικό να το, να το τονίσουμε. Τώρα, ε, παρότι, ε, παρότι, απέχει, όπως σας το είπα, από, την, από τη δράση του επαναστατικού Λούκης Λάρας, εν τούτης, ε, η δράση αυτή καταγράφεται και μάλιστα εξαιρετικά ζωντανά. Η γλώσσα του Βίκελα και το ύφο του είναι σχετικά απλά. Δεν έχουν σχέση με το ύφο και τη γλώσσα του ξένου. Είναι πολύ πιο εύκολη η προσέγγιση του Βικέλα και η καθαρεύουσα είναι μια απλή καθαρεύουσα η οποία είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη. Σε αυτό λοιπόν το, το κείμενο έχουμε μερικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά και το πιο απ' όλα, το πιο, ε, αν θέλετε, σημαντικό και το πιο τραγικό είναι η περιγραφή ε, της ε, σφαγής της Χίου. Και θα σας διαβάσω ένα-δύο κομμάτια ε, για να δείτε πώς περιγράφει αυτή τη σφαγή ο Δικέλας. Ε, η περιγραφή αυτή, ε, καθώς και άλλες περιγραφές που κάνει γεγονότων, καθώς και η απλότητα στην αντίληψη και στη μετάδοση των γεγονότων έχει οδηγήσει ορισμένους μεγάλους Έλληνες κριτικούς συγγραφείς όπως είναι ο Ξενόπουλος ή όπως είναι ο Παλαμάς να θεωρήσουν το Βικέλα ως τον πατέρα, αν θέλετε, της απογραφής της πραγματικότητας στην Ελλάδα. Γράφει ο Ξενόπουλος για το Βικέλα πρώτος, ο κύριος Βικέλας έγραψε δίγημα ελληνικών, πραγματικών, έχουν ήρωα ανθρώπου γήινου και απεικονίζουν σκηνά εκ του αληθού. Του συγγραφέω η έκτακτο δεξιότη και η ευθεία, γνωρίσαντος να συγκινήσει τους συγχρόνου διάλου τρόπου ή τον έω τότε χρήση πατριωτικών φωνασκιών, συνέτεινε ώστε υπέρ του νέου είδου να κλείνει η πλάστινγκ σταχεία και εμφαντική η διηγηματογραφία έρχισε έκτοτε να κινείται και να εισέρχεται στον δρόμο της. Βλέπετε, λοιπόν, ότι είναι αυστηρό ο Ξανόπουλος με τον Κακομύρη τον Ξένο, ε, τον οποίον θεωρεί Ιδεάκη Φωνασκούντα. Και ο Παλαμάς, όλα αυτά στο τέλος του 19ου αιώνα, ε, ουσιαστικά ακολουθώντα τον Ξανόπουλο, γράφει ότι κυρίως ονομάζουμε διήγημα, Συμφώνω με τα ανάλογα είδη, τα τεραστίω αναπτυχθέντα εν τη μεγαλοτόκο ευρωπαϊκή φιλολογία από την δεκαετηρίδων, νομίζω ότι κατά πρώτον εμφανίζεται εδώ δια του πράου και ατόλμου, αλλά και τόσο ευγενού και τόσο γενναία εμπνεύσεω τρέφοντο χείου, ω τη ε, ονομάζεται Λούκη Λάρα. Βλέπετε λοιπόν ότι και ο Παλαμά αναγνωρίζει αυτή την αξία ε, των κειμένων. Τώρα, όταν όπως σας το είπα πριν, ο Λούκης Λάρας έφυγε από τα νησιά που είχε εκτεθεί τη Μήκονο και πήγε πίσω στη Χίο. Εκεί ε, ήταν ε, ο καιρός που γινόντουσαν οι σφαγές των, ε, των Χίων και κρύφτηκε σε μία αποθήκη όπου έζησε τέσσερις μέρες και έχει μία εκπληκτική περιγραφή ο Λούκης Λάρας αυτών των ημερών που ζήσανε σε μια αποθήκη όλοι αυτοί που ήταν τρομαγμένη από τους Οθωμανούς που ήταν γύρω-γύρω και σφάζανε τον κόσμο. Και σε αυτή τη μικρή αποθήκη είχε κλειστεί και μια παλιά υπηρέτρια την οποία είχαν, την οποία οι Οθωμανοί είχαν βιάσει και την οποία την είχαν στείλει πίσω σε μαύρο χάλι και η οποία ε, θα δείτε ότι δεν, δεν κατόρθωσε να, να επιβιώσει την επιούσαν ήμεθα από πρωί ασυντηγμένη κατά το σύνηθε στην την τη οικία είσοδων ή τη εχρησίμευε ενό κοινή αθωσά μα. Καθήμενοι ει των θυρών τα κατόφλια και επί των βαθμίτων τη κλίμακο, συνεσκεπτόμεθα ω πάντοτε περί του πρακτέου, αναμένοντα τι η ημέρα θα μα φέρει και υπολογίζοντα πότε η δυνάμεθα να περιμέναμε απόκριση εκ ψαρών. Περιμέναμε τα ψαρά να καράβει να του γλιτώσει. Η Ανδριάννα μόνη το ακούσα, η κοπέλα που είχε υποστεί το βιασμό. Είχε ανεξέλθει προσέφραση Και άλλοτε κατόρθωσε να ποικίλει την πενιχράν διαιτάν μα, συλλέγουσα χόρτα άγρια ει του πέριξ του χωρίου λόφου. Αλλά βράδυνε ήδη να επιστρέψει. Και η μήτερ μου ανησυχούσα, πολλά και την θύραν και προέτεινε την διαφαλήνη στην οδόν να ήδη μη φαίνεται ερχομένη. Η Αδριάνα ήταν ο γενικό προστάτη, η αληθή πρόνοια ολοκλήρωτη στα μεστά δυστυχού ημών ομάδο πλήρη αυταπαρνήσεω και αφοσιώσεω, περιέθραπτε τη μητέρα και τα αδελφά μου και αφρόντιζε περί πάντων των λοιπών. Και λοιπά και λοιπά. Και περιγράφει πώ η Αδριάνα ήταν η ψυχή ε, που διασφάλιζε τα, την τροφή ε, της τη κατατρεγμένη οικογένεια. Η ώρα εν τούτη παρήρχε και ήφξανε τη μητρό μου η ανησυχία. Δεν ήθελα να την αυξήσω, α, εκφράζω του φόβου μου, αλλά ήμουν κι εγώ ανήσυχο. Και άλλοι επίση. Τι έγινε, πώ αργεί. Μην έπαθε τίποτα, Εκεί έφυγε ανοίγεται η θύρα και παρουσιάζεται η Ανδριάννα κάτοχρος, τρέμουσα, με την κόμιν λιτίν, ισχυσμένα τα φορέματα και ανοιχτά τα στήθια ματωμένα. Η όλη παρουσία της εμαρτύρει πάλιν φοβεράν και τρόμον και εσχήνιν. Γιατί πόσο ωραία δίνει το μέτρο και πώς δημιουργεί μια ατμόσφαιρα. Η μήτρη μου γέρθη αμέσω, εκάλυψε με τα σχήρα στους οφθαλμούς και ανέκραξε με τα φρίκης. Α, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι. Και αρπάσασα τα στιγατέρα τα στιγατέρα τη έσυρα να φτάσει στην αγκάλιν τη. Η δε Αδριάννα, με την μία χείρα επί της ανοιχτή θύρα, εδείκνει δια τη άλλη την έξοδο και ασμένουσα δεν είναι δύνατο να αρθρώσει τα λέξει τα οποία προσπάθει να προφέρει. Φύγετε, κρυφθείτε, ευρέθημεν όλοι, όλοι έξω των δρόμων, όλοι έξω μαζί στον δρόμο με τα Αδριάννα πού πηγαίναμε, τι θέλαμε και αρχίζουν και τρέχουν για να κρυφτούν και εκεί θα φτάσουν στην αποθήκη στην οποία θα κρυφτούν και από την αποθήκη αυτή, πίσω από την αυλή όπου βρισκόταν αυτή η αποθήκη και οι αγελάδες μπροστά θα κρυφτούν διότι ήταν ο μόνος χώρος η κρυψόν αυτή που τους επέτρεπε να ζήσουν με το νερό που είχε ήδη μέσα και με το άχυρο που υπήρχε εκεί για να μπορέσουν να κοιμηθούν και να καλυφθούν εξαιτία ε, ε, τη υγρασία και του ενδεχόμενου ψύχου. Απ' την εκτου του, εκ κρυψόνο μα, οικούμεν έξω συχνά και στα σκραυγά των Τούρκων και οι μογά των Χριστιανών, πότε μακράν και άλλοτε πλησίων. Την τελευταία, μάλιστα, νύχτα του είχαμε πολύ, πολύ πλησίων, διότι δινυκτέρευσαν στην οικία τη γρέα και οικούμεν τα ομιλία των και τα διηγήσει των εσχρών κατορθώματων του ο κύριος σκοπός των Τούρκων ήταν η ανακάλυψη των κρυπτωμένων φυγάδων. Και αρχίζει να περιγράφει πώς οι Τούρκοι ψάχναν τους φυγάδες. Πώς να περιγράψω τον αγώνα τον ατελεύτη των ατελεύτητων εκείνων ημερών. Πώς να, πώς να, περιγράψω την αγωνία των ατελεύτητων εκείνων ημερών. Εφοβούμε θα να λαλήσουμε Μιο ο ελάχιστο θόρυβο μα προδώσει. Η αυριά να έκλαιαν, έκλαιαν ακαταπαύστο και λιγμή ενίοτε εξέφευγαν από του τίτλου τη ο πατήρ μου επέβαλε τότε σιωπή. Θέλεις να μας καταδώσεις, έλεγε. Και έκυπτεν η Ανδριάνα την κεφαλήν και δεν ήκουε το οθρύνος της. Επλησίαζε η μήτρη μου να την παρηγορήσει. Μη με εγγύζεις και λερώνεσαι. Θεωρείται, η ίδια ότι, είχε, ότι ήταν μοιασμένη. Μη με ακουμπήσεις επειδή με έχουν βιάσει. Δυστυχή νέα, η μαύρη απελπισία τη εντό του σκοτεινού και δυσόδου εκείνου καταφυγίου είτε η φοβερότερα ένδειξη τη τύχη η οποία περίμενε τα σλιπά εκεί γυναίκα. Εάν οι Τούρκοι μα ανεκάλυπταν. Και ακούει, συνεχίζεται η περιγραφή, ώσπου που ακούνε ε, έφνη πλησίων τη τύρα φροντόδι Τούρκου φωνή. Και με τη φωνή αυτή, ε, τη κόβεται η ανάσα, μπαίνει ο Τούρκο στην αρχή του θαλάμου. Δεν του βρίσκει όμω, και να μην σα απολογώ, ε, καταφέρνω στο τέλο να. Ε, ξεφύγουν από την κατάσταση αυτή. Βλέπετε όμως πόσο ωραία περιγράφει τη σφαγή παίρνοντα ως μαρτυρία ένα μικρό γεγονός. Δηλαδή δεν είναι μια μαρτυρία του τι έγινε έξω στους δρόμους, είναι μια μαρτυρία του απόϊχου που μια ομάδα κλεισμένων ανθρώπων σε ένα χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση οι Τούρκοι ε, τους επιτρέπει όμως να έρθουν σε επαφή ε, με αυτό που σημαίνει έξω, έστω και έμεσα και ζουν υποκειμενικά όλη αυτή την αγωνία του καθημερινού ανθρώπου και νομίζω ότι η αξία του, του μυθιστορήματος αυτού έγινε ακριβώς αυτό, ότι καταφέρνει και δίνει όλο αυτό που βιώνουν οι καθημερινοί άνθρωποι με τον πιο ε, λιτό ε, και υποδηλωματικό τρόπο ε, και νομίζω ότι αυτό είναι ε, κάτι ε, το οποίο δεν το έχει πετύχει άλλος συγγραφέας. Ε, αξίζει να ακούσετε έτσι πέντε γραμμές μόνο και μετά θα αλλάξουμε θέμα ε, πώς μιλάει ε, για αυτά που ε, έκα, για τη συμπεριφορά της Ανδριάνας, πώς μιλάει ο συγγραφέας για τη συμπεριφορά της Ανδριάνας τις μέρες που ακολούθησαν τον βιασμό της. Τα πάντα ήσαν ως ξένα προς αυτήν. Οι οφθαλμοί τη ήσαν προσιλωμένοι, αλλά έβλεπε ότι δεν προσέχουν ει ό,τι τένιζαν. Μελαγχολία ανεκλάλητο απεικονίζεται ει το βλέμμα, ει την στάση, ει την σιωπή τη. Εάν την ομίλη τη ύψωνε βραδέω του οφθαλμού, ω να απεσπά το κόπο από τι σκέψει τη και βραδέω και κόπο απεκρίνεται. Εάν η μήτρη μου ελάμβανε θοπευτικό στην χείρα τη, εδέχεται απαθό στην ηθοπία. Η δε χείρα έπιπτε έπι τα βαρία επί των γονάτων και απεμακρύνεται η μήτρη μου να κρύψει την λύπη τη. Που η, ζωερο... που, η που, η... Που η Πού η ενέργεια, πού η φεδρότησή της μας υπεστήριζε και μας εζογώνει κατά τα σπρώτα του διωγμού ημέρας. Αφή ώρα σύνηξε την θύρανης θύραν μεστά με την κόμινη λιτήν και τα στήθια ανοιχτά και το φόρεμα σχισμέδων. δεν είδα το μηδίαμα. Ούτε ήκουσα την εύθυμον εκείνη φωνήν της» μόνο τους λιγμούς της Σίκουα εντός του σκοτεινού στάβουλου και τώρα έβλεπαν το άτονο βλέμμα της και τα βοβά χείλη της. Η ευτυχία της υπάρξεώς της κατεστράφη πατασαγρίας χείρας εκ των οποίων διέφυγε για να μας σώσει. Η ατυπωτική εκείνη επαφή απεμάκρυνε το θελεόν της ζωής της Χόιτρον. Το κάλος απέμενε, αλλά άνευ της πρατέρας λάμψεως πλέον. Ή το εισέτη ωραία, αλήχε την ορότητα του άνθους, το οποίο χείρ σκληρά απέκοψε τους τελέχου και το έριψε κατά γης, αφού το έθλιψε. Βλέπετε λοιπόν ότι παραμένει ρομαντικό στις περιγραφές του ε, ε, και παραμένει έτσι στην γραμμή που, έχουν, που είχαν ήδη αναγγείλει τα προηγούμενα μυθιστορήματα, αλλά έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά και έχει ανοίξει έναν δρόμο εντελώς καινούριο. Τώρα ε, θα ήθελα να σας έλεγα ότι το τρίτο μυθιστορήμα που έχω διαλέξει ε, εγγράφεται και αυτό στην παράδοση τη ναυτική, ε, με την έννοια ότι ε, έχουμε ένα δίγημα το οποίο είναι καθαρά ναυτικό. Σας είπα ότι ο Βικέλα είχε όλη του τη δράση, την έβαλε το δάρα στο χώρο ανάμεσα στη Σμύρνη και στο Αιγαίο, τονίζοντας έτσι τη σημασία του χώρου. Έρχεται τώρα ένας συγγραφέα άλλος, ο Ράδος, ο οποίος έζησε από το 1862 στο 1931, είναι μεταγενέστερος δηλαδή, και το μυθιστόρημά του είναι του 1930, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος περιγράφει ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο εν μέρη είναι ακριβές, εν μέρη είναι ψευδές, τον πειρατή της Γραμβούσας. Και ο πειρατή της Γραμβούσας διηγείται ένα επεισόδιο που θα σας πω με λίγα λόγια τι είναι, αλλά εδώ θα δείτε ότι ο ήρωας του Ράδου δεν είναι ούτε ο ήρωας του ξένου, δηλαδή δεν είναι ο ιδεολόγος και ο ιδεατός ήρωας που μας ιδέει με, το, με την, με την ανδρία και την ομορφιά της αρχιότητας Δεν είναι ο φιλήσυχος άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί τα γεγονότα προσπαθώντας να επιβιώσει στην καθημερινότητά του όπως είναι ο Λούκης Λάρας, αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο αναπτύσσει αρέτες, αλλά και μεγάλες κακίες. Και μάλιστα η κακία είναι πάνω από την αρετή. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι στον αντίποδα πλέον του ήρωα της επανάστασης. Κάνει όμως και αυτός πράξεις καλές. Ε, το μυθιστόρημα, δεν το ε, δηλαδή, να σας πω καταρχήν για τον Ράδο. Ο Ράδος ήταν ένας Έλληνας ε, λογοτέχνης, ναυτικός, ιστορικός και ήταν για καθηγητής στη Σχολή Ιστορικών Δοκίμων και, και, στο Πανεπιστήμιο το δικό μας των Αθηνών και είναι ο πρώτος που δημιούργησε στην Ελλάδα την ιστορία, την ναυτική ιστορία την οποία και δίδαξε. Ο κλάδος της ναυτικής ιστορίας για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός. Η Ελλάδα γενικά, όπως το έλεγα και τις προάλλες, δεν έχει αποδώσει αρκετή σημασία στην αυτοσύνη και στη θάλασσα ως στοιχείο της ταυτότητάς της, δηλαδή την την, uh, τη θάλασσα και την αυτοσύνη ως στοιχείο της οικονομίας της. Αλλά η αυτοσύνη δεν είναι μόνο στοιχείο της οικονομίας, είναι και στοιχείο του ελληνικού είναι δηλαδή, είναι στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας. Και το είπα την άλλη φορά, είναι ένα από τα τρία στοιχεία μαζί με την Ορθοδοξία και, το, και τη γλώσσα. Ε, είναι στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει τον ελληνισμό. Και αυτό ε, πολύ λίγοι το έχουν καταλάβει και στον χώρο της τέχνης. Υπάρχουν, δεν είναι μόνο ράδες, Α πούμε τα δύο τριάρα ονόματα σημαντικά που έχουν καλλιεργήσει αυτόν τον κλάδο. Ο μπαμπάς του ε, ήταν δικηγόρος, ο Νικόλαος Ράδος και ο παππούς του ήταν ο φιλικός. Ήταν ο Κωνσταντίνος Ράδος, ο οποίος ήταν σημαντικός φιλικός, διότι είναι αυτός ο οποίος είχε μοιήσει τον Σκουφά. Ε, είχε, είχε μοιήσει τον Σκουφά ακριβώ, γιατί είχε ασχοληθεί με τα... Δηλαδή, είχε μοιήσει τον Σκουφά σε εταιρεία που είχε γίνει πριν γίνει η φιλική εταιρεία. Διότι η φιλική εταιρεία δεν ήταν η πρώτη που είχε γίνει, υπήρχαν και άλλες προηγούμενες εταιρείες. Και μία από τις προηγούμενες είχε φτιάξει ο Ράδο και αυτό είχε ευαισθητοποιήσει τον, τον σκουφάκι για τα ζητήματα αυτά. Και είχε και μια πολιτική δράση. Είχε, διά, είχε διάφορα ε, οφήτσια κυβερνητικά στην Ελλάδα. Ο Ράδο είχε σπουδάσει. για τον του, έτσι πάντα μιλά. Ο ίδιο ο, ο Ράδο είχε σπουδάσει στη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή και στη, στη συνέχεια έκανε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετά ε, ιστορία έμεινε στην Αθήνα, στο Βουκουρέστι και στο Παρίσι. Βλέπετε δηλαδή ότι και εδώ έχουμε μία προσωπικότητα η οποία έχει μία διάσταση διεθνή σημαντική. Και ε, έχει και αυτό τη μεγάλη σημασία του. Και μάλιστα και αυτός στο Βουκουρέστι, όπως είχε κάνει και ο Δικέλας στο Λονδίνο, έβγαζε ελληνόφωνη εφημερίδα, την οποία, ονομαζό, η οποία ονομαζόταν Πατρίς, και ε, ε, μάλιστα... Ε, είχε αρχίσει να αναπτύσσει και μια δράση εκπροσώπηση τη Ελλάδα. Για παράδειγμα, του είχαν αναθέσει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην στη διεθνή ναυτική έκθεση του Μπορντό το 1907. Είχε πάρει διάφορα βραβεία. Και ω καθηγητή τη ναυτική σχολή στη Σχολή Δοκίμων, είχε κάνει σπουδαίο έργο και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπω σα το είπα και είχε κάνει και διδακτορικό στη Σορβόνη. Παρτήθηκε από όλα αυτά το 24 ασχολήθηκε αποκλειστικά πια με την συγγραφή και ήταν και πρόεδρος της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος της οποίας ήταν και στέλεχος ιδρυτικό. Μια προσωπικότητα λοιπόν σημαντική, η οποία είχε μεγάλη δράση στο χώρο αυτόν. Θέλω να σας θυμίσω ότι στο χώρο... Στον χώρο τη ναυτική λογοτεχνία, α το πούμε. Ο Ράδο είναι ο πιο σημαντικό, ο οποίο είχε βγάλει όλα τα διηγήματα, αυτά που έχουν απομείνει και που κυκλοφορούν ακόμα, είναι ουσιαστικά ναυτικά διηγήματα. Ε, αλλά δεν είναι φυσικά ο μόνο. Σας θυμίζω δύο μεγάλα ονόματα τη ελληνική λογοτεχνία. Τον Αλέξανδρο Καρκαβίτσα, με τα λόγια τη Πλώρη, που όμω δεν είναι τη Επανάσταση. Και σα θυμίζω επίση και τον Αλέξανδρο Μωραϊττίδη, Μωραϊτί. ο οποίο. Ε, Ηταν ε, από τον μπαμπά του, δεν ήταν από το Μιστρά, αλλά την μάνα ήταν από τη Σκιάθο και επομένω είχε τον ίδιο τη Και ο οποίο είχε ε, ε, γράψει και διηγήματα και μυθιστορήματα, και μάλιστα ένα μυθιστορήμά του είναι πολύ γνωστό. Είναι Η Καταστροφή των Ψαρών, ε, την οποία περιγράφει σε ένα μυθιστόρημα του 1876, το οποίο είναι ένα και αυτό χαρακτηριστικό ιστορικό μυθιστόρημα που αξίζει να το δει Και διηγήματα πολλά, μεταξύ των οποίων με τα πανιά, το οποίο έχει βγει σε ένα βιβλίο πρόσφατα με τα πανιά και άλλα διηγήματα, με του βοριά τα κύματα κλπ. Τώρα ε, υπάρχουν και πιο σύγχρονα ναυτικά μυθιστορήματα. Για παράδειγμα, ένα ναυτικό ιστορικό δίηγημα είναι αυτό που γράψανε δύο, δύο συγγραφείς από τους οποίους ένας ήταν αξιωματικός ο Τρυπόντικας και ο άλλος ήταν ιστορικός ο Μίλεσης, το οποίο είναι αναφέρεται σε ένα γεγονό που δεν έχει να κάνει με την Επανάσταση, αλλά σας το λέω γιατί είναι σημαντικό να δείτε τη συνέχεια της ναυτικής ιστορίας στη λογοτεχνία. Είναι το πρώτο ταξίδι που έγινε από, Έλληνα, από ελληνικό πολεμικό πλοίο, το οποίο διέσχισε τον Πόντο, δηλαδή τον Ατλαντικό. Και ήταν ένα πλοίο το οποίο οδήγησε ο Παύλος Κουντουριώτης, γνωστός και μία εξαιρετέ ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, από αυτά που ακολούθησαν. Ήταν το έβδρομο Ναύαρχος Νιαούλης, με το οποίο πραγματοποιεί τον πρώτο διάπλου του Ατλαντικού το, βασι... το, 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 πολεμικό ναυτικό μας και το έκανε πηγαίνοντας πρώτα στη Φιλαδέλφια το 1900 και λίγο μετά στη Νέα Υόρκη το έκανε μέσα στο πλαίσιο αυτού το, το οποίο ονομάζουμε Naval Presence δηλαδή δεν είναι πολεμική επιχειρήση αλλά είναι η επίδειξη της εθνικής σημαία με φιλική επίσκεψη σε ξένο λιμάνι πάω και σου δείχνω τη σημεία μου δηλαδή σου λέω αυτό είναι. αυτή η ποντοπόρα πορεία η υπερπόντια πορεία του πλοίου έγινε δεκτή ως ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα και χαιρετίστηκε στη Νέα Υόρκη από πλήθη Ελλήνων που βρισκόντουσαν εκεί, οι οποίοι θεώρησαν ότι έγινε ένα μεγάλο κατόρθωμα. Δείτε λοιπόν πόσο κοντά είμαστε ακόμα στη σύγχρονη Ελλάδα, πόσο κοντά είμαστε στην παράδοση του Ιάσονα. Σα είχα μιλήσει και την άλλη φορά για τον Ιάσονα και σα είχα πει ότι για μένα ε, ο ιδρυτικό τη Ελλάδο μύθο είναι ο μύθο του ταξιδίου του Ιάσονα που πάει και παίρνει το Χρυσό Μαλοδέρας και σα θυμίζω ότι ε, ο Ιάσονας ήταν ο γιος του βασιλιά ε, ε, Ιωλχου, ε, του βασιλιά Ίσου τη Ιολκού στη Θεσσαλία και ότι ε, ξεκίνησε να πάει να πάρει το Χρυσό Μαλοδέρας γιατί το θρόνο τον είχε κλέψει ο αδερφός του πατέρα του ε, και ο οποίος του είπε ότι δεν θα του δώσει πίσω το θρόνο παρά μόνο αν φέρει το Χρυσό Μαλοδέρας. Και έφτιαξε αυτός τότε την αργό, και φώναξε τους αργονάυτες να πάνε να διασχίσουν τη θάλασσα και να βρεθούν στο βορρά της ε, Μαύρης Θάλασσας, ε, του Πόντου δηλαδή, ε, για να βρούνε το Χρυσό Μαλοδέρας. Και σας θυμίζω ότι στο πλοίο μπήκαν 50 αργοναύτες, οι περίφημοι αργοναύτες, μεταξύ των οποίων η Ακάστη, ε, ο γιος του πιλέα, ο Άδμητο, ο βασιλιά τη Θεσσαλία, ο Ηρακλής ο Ιρακλής, και ο φίλο του Οίλας, ο Όιλο, ο, ο Κάστορα και ο Πολυδεύκη, ο Ήδημαρας και ο Μόψο, ο Μελέαγρο, ο Ναύπλιο, ο Ορφαία, ο Πελέα, ο Περικλήμη, ο Τύφο, ο, Ζήτα και ο Κάλας ε, και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι. 50, δηλαδή 50 μεγάλα ονόματα τη ελληνική ιστορία τη εποχή εκείνη μπήκαν στο πλοίο, αφήσανε την Ελλάδα και ξεκίνησαν να πάνε να βρουν το χρυσό μαλοδέρα. Τώρα δεν θα σα ξαναπώ όλη την ιστορία που τη μαθαίναμε στο σχολείο. Θα σα πω μόνο ότι εκεί βρήκε τη μύδια, όπω ξέρετε, και τα πράγματα δεν τελειώσανε καλά. Ε, αλλά ε, το ταξίδι αυτό είναι το ταξίδι που μίανε, αν θέλετε, του Έλληνε, και αυτό το μίασμα, γιατί έγινε, προσβλήθηκε ο βασιλιά τη θάλασσα, ο Ποσειδώνα, του οποίου ο πόντο σε το ιδιοκτησία, διότι οι Έλληνε το διάσχισαν και οι Έλληνε επιβάλλουν την παρουσία του στην Οικουμένη δια της υπερποντίου αυτή. διότι αυτού ταξίδιου, το οποίο επιβάλλει την Ελλάδα ως δύναμη ναυτική και τη φέρνει σε επαφή με τον κόσμο. Και σα θυμίζω ότι στην επιστροφή έχουμε τα ίδια ακριβώ που πέρασε ο Οδησία. Δηλαδή, έχουμε τη Σκύλα, τη χάριβδη, τα διάφορε άλλε περιπέτειε που πέρασε ο Οδησία, που τι πέρασαν οι εργοναύτε στην επιστροφή. Και όλη η ιστορία που ακολούθησε με του Έλληνε, την τρία, η Οδύσσια δηλαδή, είναι κατά έναν τρόπο η πληρωμή που πληρώσανε οι Έλληνε για να εξαγοράσουν το μίασμα αυτό για την προσβολή που κάνανε στον Ποσειδώνα. Προσβάλλοντά τον, γιατί του πήρανε την κυριαρχία της θάλασσας. Αυτή λοιπόν η έναρξη η τη ύπαρξη τη Ελλάδα που συνδέεται με το υπαρκόντιο ταξίδι, βλέπετε ότι μέχρι και τη σύγχρονη Ελλάδα βρίσκει μια γραμμή η οποία είναι συνεχή και αδιάπτοτη. Και ε, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία την ναυτική μα ιστορία και την ναυτική λογοτεχνία και την ναυτική γενικά, τον ναυτικό κόσμο, να μην τον παραγνωρίζουμε και να κρατάμε ψηλά ε, τα θέματα αυτά σα λέω με την ευκαιρία αυτή ότι έχει εκδοθεί τελευταία μια πολύ ωραία δίτομη ιστορία που επιγράφεται Ο Ναυτικό Πόλεμο κατά την Ελληνική Επανάσταση και καλύπτει όλα τα χρόνια τη Ελληνική Επανάσταση. Και την έχει γράψει ένα αντινάβαρχο, ο Κωνσταντίνο Μεταλλινό, σε πάρα πολύ ωραία έκδοση των, εκδόσεων βιβλίων Ιστορία Ναυτικού. Και σα λέω επίση ότι υπάρχουν και πάρα πολλά Πάρα Πολύ σύγχρονοι λογοτέχνε που ασχολούνται με ναυτικά αδείγματα και παραδείγματα ονομάτων μπορώ να σα πω δύο-τρία. Καταρχήν, βέβαια, όλοι γνωρίζουμε τον το παλιότερο τον Καβαδία, τα ποίηματα του Καβαδία, έτσι, τον, του Νίκο Καβαδία, αλλά και σύγχρονοι λογοτέχνε όπω είναι ο Θανά Σάλτα ή όπω είναι ο Πέτρο Αργύρι, ο οποίο γράφει ε, για τι Πέτσε. Ε, αυτά λοιπόν είναι μια, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο, 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 ο Ράδο ε, κατέχει. Την, βρίσκεται, βρίσκεται ακριβώς στην αρχή. στην αρχή. Είναι η έναρξη της προσέγγισης από την άποψη αυτή. Και περιγράφει ε, μία ιστορία η οποία ε, ξεκινά από ένα νησί, ε, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι, αλλά δεν έχει και σημασία, είναι ένα νησί του Αιγαίου, όπου βρίσκεται μία οικογένεια, η οποία είναι μια πολύ καλή και σοβαρή οικογένεια, ε, η οποία η έχει και μια κόρη και εκεί βρίσκονται και πειρατέ. Και οι πειρατέ είναι ο πολύ κακό πειρατή που είναι ο, κυρίαρχος κυρίαρχο, πούμε, τη πειρατεία και ο γιο του που είναι θετό και θα δείτε ότι στην πραγματικότητα τον έχει κλέψει. και όλοι αυτοί κινούνται γύρω από την ιστορία που θα σας περιγράψω. Τους έχουν αποκλείσει οι δυτικοί, στο νησί του, δεν του αφήνουν να ταξιδέψουν γιατί του υποπτεύονται ότι κάνουν πειρατεία και έχουν διατάξει του νόμιμου, α το πούμε έτσι, ξεσηκωμένου Έλληνε να μην του αφήσουν να βγούνε. Εκείνοι όμω τα καταφέρνουν να σπάσουν τον κλειό και με το καράβι του πάνε στη Γραμβούσα, σα, Κρήτη, στην πατρίδα μου, γιατί η Κρήτη είναι άνδρο των πειρατών. Σα θυμίζω τα ιστορικά γεγονότα τα οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Η Γραμβούσα καταρχήν, σα θυμίζω ότι είναι ένα μικρό νησάκι το οποίο βρίσκεται στη δυτική Κρήτη. Σήμερα ωραίο τόπο εκδρομή καλοκαιρινή, γιατί έχει παίρνετε και μια πολύ ωραία παραλία που λέγεται Μπάλλο και στην οποία σίγουρα σίγουρο ότι έχετε πάει όλοι, όσοι έχετε πάει στην Κρήτη τουλάχιστον. Και το νησάκι αυτό έχει πάνω ένα κάστρο, το οποίο είναι το κάστρο βενετσιάνικο. Το νησάκι αυτό είναι σπουδαίο, διότι είναι ένα από τα τρία νησάκια που τα κρατήσανε η Βενετή μέχρι το 1715, δηλαδή όταν η Κρήτη παραδόθηκε στους Οθωμανούς στα μέσα του 17ου αιώνα, τρία νησιά, τρία κάστρα μείνανε βενετσιάνικα μέχρι το 1715. Η Γραμβούσα, η Σούδα και το νησάκι που χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως άσυλο των, των αρρώστων από τη νόσο του Χάνσεν. Και αυτά τα τρία νησάκια μείνανε μέχρι το 1715, όπω το έλεγα, και ήταν ελεύθερα. Το 17... ο πληθυσμό που έμεινε εκεί φυσικά πήγαινε απέναντι, ήταν εξαρτώμενο από του Οθωμανού απέναντι. Αλλά υπήρχε ένα ολόκληρο κόσμο που εκείνη το γύρω του. Άρα το 1715 τελείωσε και αυτό και σηκωθήκανε και φύγανε. Έμειναν όμω τα κάστρα και πρέπει να σα πω ότι είχαν αναπτύξει οι Έλληνε επί τουρκοκρατία, επί Οθωμανική κυριαρχία, μεγάλη δράση πειρατική. Και αυτοί οι Έλληνε ήταν όχι μόνο οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου, αλλά και άλλοι, παραδείγματο χάρη οι Μανιάτε ή οι Κρητικοί, οι Σφακιανοί, ε, η πειρατεία λοιπόν είχε αναπτυχθεί πολύ, διότι δεν υπήρχαν και πολλέ δουλειέ, ήταν εύκολη και το κάνανε με διάφορου τρόπου. Ή βγαίνανε έξω και κρουσέβανε τα πλοία, σφάζανε του άντρε και πουλάγανε τι γυναίκε και παίρνανε τον πλούτο, ή βάζανε ψεύτικε φωτιέ όπω οι Μανιάτε στα βράχια και γκρεμοτσακιζόντουσαν τα καράβια και τα πιστεύανε, ή και άλλε τεχνικέ ενδιαφέρουσε για να αριστεύουν τα πλοία αυτό το κακό είχε παραγίνει στην Ελληνική Επανάσταση και το 1825 η Γραμβούσα είχε γίνει άνδρο στο οποίο ήταν οργανωμένοι όλοι οι πειρατέ τη Ανατολική Ευρώπη, οι οποίοι βρίσκαν εκεί καταφύγιο απάνεμο, οργάνωση και προστασία, ε, φέρανε πλούτο. Οι Εγγλέζοι κυρίω, που κυριαρχούσαν στη θάλασσα, είχαν πολύ διαμαρτυρηθεί και είχαν επιβάλει στου Έλληνε ε, να πάρουν μέτρα. Και μάλιστα υπήρξε μία στιγμή που είχαν τόσο θυμώσει με την Ελλάδα, που ε, απαγόρευσαν τον πλού οποιοδήποτε πλοίο ελληνικού, ακόμα και των νομίμων πλοίων. Και δεν αναγνωρίζανε ούτε τα επίσημα έγγραφα. Τελικά η ελληνική κυβέρνηση τη εποχή εκείνη κατάφερε τα επίσημα έγγραφα να τα αναγνωρίζουν οι Εγγλέζοι. Αλλά αναγκάστηκε η κυβέρνηση τότε να εκδώσει χρεόγραφα τα χρεόγραφα, ξέρετε τι είναι, τα χρεόγραφα είναι αναγνωρίσεις χρεών που έκανε η ελληνική κυβέρνηση τότε για να πληρώσει αποζημιώσεις για αυτούς που ληστεύανε οι πειρατές. Σας λέω παρενθετικά ότι αυτός που εξάλληψε τη ληστεία ουσιαστικά ήταν ο Καποδίστριας, ο οποίος Καποδίστριας είχε αναλάβει ως βασική του μέρημνα να βάλει τάξη στο ζήτημα αυτό γιατί φοβότανε ότι θα έχει επίδραση στη σχέση με τους ξένους και ανέθεσε να ξεκαθαρίσει υπόθεση σε δύο ναυτικού, έναν Έλληνα και έναν Εγγλέζο. Ένα ήταν ο Μιαούλη, ο δικό μα, και ο ήταν ο Ναύαρχο Στίνο, ο ε, αυτοί μάλιστα ανάλαβαν διάφορε δράσει. Οι Εγγλέζοι πήγανε στη Γραμβούσα, αλλά παρότι ε, αντιλάχισαν πειρά και γίνανε διάφορα επεισόδια, τελικά δεν χρησιμοποίησαν τα όπλα για να τους Διώξουν, αλλά κατάφεραν να επιβάλλουν μια γραμμή η οποία το κάνανε αυτό πολύ αργότερα με τον Κόχραν. Μια γραμμή όπου απομακρύνθηκαν ουσιαστικά οι πειρατέ από, από τη γραμμούσα. Το μυθιστόρημα λοιπόν του, του Ράβου τοποθετείται μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ηρωικό των πειρατών. Ηρωικό γιατί οι πειρατές παρότι ήταν πειρατές είχαν δράσει ε, πολλές φορές και στους ελληνικούς αγώνες Υπήρχε μια κατάσταση δηλαδή που ήταν λιγάκι αμφίροπη ε, στο πρώτο πράγμα της ιστορίας είναι η οικογένεια του καπετάν Γιάννη Νταλαμάγκα, του πρώτου καραβοκύρη του νησιού που δεν ξέρουμε ποιο είναι και δεν θα το μάθουμε ποτέ ποιο είναι το νησί. Και οι Τούρκοι του έχουν προτείνει να γίνει bus race στην καπιτάνα. Δηλαδή bus race σημαίνει πιλότος. Να γίνει δηλαδή πιλότος γιατί δεν ξέρουν καλά τα παράλια οι Τούρκοι. Τα παράλια τα, Μικρασιατικά και των νησιών, και έχουν ανάγκη από πιλότο για να μην καθίσουν επάνω στα ύφαλα. Αυτό όμω το αρνείται, παρότι δεν είναι ήρωα τη Επανάσταση. Βλέπετε λοιπόν μια περιγραφή κάποιου, ο οποίο ζει στην Επανάσταση, ζει με τον κόσμο τη Επανάσταση, δεν είναι με τους επαναστάτες, του Επαναστάτε, του προτείνουν οι Τούρκοι δουλειά, δεν την παίρνει όμω, αλλά δεν παίρνει και με του Επαναστάτε. Έχει το κορίτσι του και την οικογένειά του, και έχει και την κατζελαρία, ε, όπου. Ε, τα έχει βρει και έχει τις άδειε του για να κυκλοφορούν τα καράβια του και να βγάζει τα χρήματά του και ο γιος του του Νταλαμάγκα ο Αχιλέας το πρωτοπαλή καρό του είναι όμως πολεμιστής κατά των Τούρκων και έχει ε, εκδηλώσει μια δράση η οποία είναι επαναστατική σε διάφορα καράβια μακριά μας από την οικογένειά του υπάρχει εκεί στην, στο νησί και ο πειρατή, ο Μπαρού, ο, ο, ο οποίο έχει και το γιο του και ο οποίο, όπω σα είπα πριν, ε, έχει περιοριστεί στο νησί. Έχει μάθει ότι οι ξένοι έχουν επιδροφορήσει του ντόπιου, έχουν πληροφορηθεί μάλλον από μάρτυρε καραβιών που είχαν καταστεί αντικειμένο πειρατεία εκ μέρου του Μπαρού, ότι αυτό είναι ο πειρατή. Άρα, ετοιμάζονται να τον πιάσουν και να τον γραμμάσουν και γι' αυτό αποφασίζει να την κάνει από την να φύγει από, τη, από το νησί. Αλλά παίρνει μαζί και την κόρη του Καπετάνιο, ε, την οποία την πάει στη Γραμβούσα. Και εκεί πάνω έρχεται ο αχιλλέας που όπω είπαμε είναι και ηρεό τη Επανάσταση, μαθαίνει τι έχει συμβεί και τρέχει πίσω από τον πειρατή που έχει πάρει και την κόρη, την κόρη να την απελευθερώσει ε, την αδερφή του δηλαδή. Ε, στο μεταξύ, ο Μπαρού που έχει το γιο του, που όπω σα είπα την έχει υιοθετήσει, τον έχει βάλει να είναι πρωτοπαλίκαρο στα καράβια του. Ο γιο όμω, που είναι νεαρό, συγκινείται από τα κλάματα τη κακομοίρα που την έχουν κλείσει στο καράβι και αποφασίζει να τη βοηθήσει. Και εκεί απάνω, σαν να είμαστε τώρα στον ξένο, στην ηρωίδα τη Ελληνική Επανάσταση, λυγίζει, τη βγάζει από το καβούκι, από το, από το χώρο που είναι κλεισμένη και θέλει να την αποδώσει ελεύθερη, και πάει να τον χτυπήσει ένα άλλο υποτακτικό του πατέρα του, τον οποίον και σκοτώνει ο γιο, ε, στρεφόμενο έτσι και κατά του πατρό του, ανακαλύπτοντα όμω συγχρόνω, διότι το ομολογεί ο, ο αυτό που πεθαίνει σκοτωμένο από το χέρι του γιου, ότι δεν είναι πραγματικό γιο, αλλά ότι ο Μπαρού είχε σκοτώσει και τους δικούς του δικού του γονεί και τον είχε κλέψει από μικρό και τον είχε ουσιαστικά ε, κάνει ψεύτικο παιδί του. Οπότε καταλαβαίνει την πραγματικότητα ο Μπαρού βρίσκει τον Αχιλέα, το γιο του Καραβοκύρη από τον νησί που έχει φτάσει μεταξύ στην Γραμβούσα και έχουν αντί παραταθεί τα καράβια των πειρατών και των Ελλήνων και του παραδίδει την κόρη και εκεί η κόρη ομολογεί στον αδερφό της ότι την έσωσε ο Αχιλέας και του προτείνει ότι την έσωσε ο γιος του Παρους και εκεί του προτείνει ο Αχιλέας να έρθει και να γυρίσει πίσω και να αφήσει τους πειρατές. Και εκεί ο παρού, ο γιο δηλαδή, ο ψεύτικο γιο, του λέει: Δεν γίνεται αυτό, γιατί εγώ είμαι πειρατή. Γεννημένο πειρατή και πειρατή θα μείνω. Και μένει πειρατή και γυρίζει πίσω για να αγωνιστεί κατά των ηρώων yeah. τη Επανάσταση. Βλέπετε λοιπόν ένα πρόσωπο το οποίο έχει επιτελέσει ένα διπλό ρόλο. Από τη μία μεριά είναι πειρατή και παράνομο και με τι πράξει του τρέφεται κατά τη Επανάσταση. Από την άλλη, όμω, λειτουργήσε. Ε, υπέρ τη επανάσταση, υπέρ των ηρών του νησιού και του ηρωαγίου, παραδίδοντα ε, την κοπέλα που δεν έφτακε σε τίποτα. Αυτή λοιπόν η περιγραφή νομίζω του ράδου είναι πάρα πολύ ρεαλιστική και πρέπει να σα πω ότι όποιος διαβάσει του χαρακτήρε ε, όλων αυτών των. όπω περιγράφει ο, ο ράδο. Δεν έχει ανάγκη μετά να πάει να διαβάσει του πειρατέ τη Καραϊβική παραδείγματο χάρη. Δηλαδή, σα διαβεβαιώ ότι δεν είναι ανάγκη να τρέξουμε στα σημερινά για να δούμε πώ ήταν οι πειρατέ τη εποχή εκείνη. Είναι εκπληκτικά ζωντανέ οι, οι περιγραφέ του ε, και αξίζει ε, τον κόπο να τι διαβάσει. σα διαβάσω ένα μικρό κομματάκι και με αυτό θα σταματήσω για σήμερα. Ε, είναι η στιγμή που ο, έχουμε την αποκάλυψη ότι ο γιος του Μπαρούς δεν είναι ε, ο πραγματικός του γιος ε, και όταν είδε ο γιος αυτός, ο ψεύτικος γιος, τον ίδιο τον Παρούς να τραβάει το κορίτσι από τα μαλλιά, θόλασε το μυαλό του και φώναξε τον Παρούς να τον σταματήσει. Ο Παρούς τον αναγνώρισε και ο Σταμάτης έβγαλε το σπαθί του και επιτέθηκε στον πατέρα του, δηλαδή στον ψεύτικο πατέρα του. Κέρωσε για μια στιγμή ο Γιωργίτη και κατάλαβε πω ερχόταν το τέλο του. Μα έκανε κουράγιο. Τραβήχτηκε πίσω και άφησε το γιαταγάνι για να βγάλει την πιστόλα μα δεν πρόφτασε να ρίξει. Ο σταμάτη χύμηξε σαν το γεράκι, το χτύπησε με το σπαθί και ο Γιωργίτη Μπαρού έπεσε στα νάσκελα νεκρό και τράνταξε κουβέρτα. Ο σταμάτη πήδησε τότε στο κανόνι τη πρίμη, το γύρισε, το γύρισε πάνω στην τζούρμα. Σάλπα του λέει, οι δεμή βάνω φωτιά. Όλοι πιάσαν στον αργάτη και η άγκυρα άρχισε να σηκώνεται. Η τιμονιέρη εδώ φώναξε οι ήρθαν πίσω ήταν η καπετάνιος. Πήρε στο χέρι το καράβι. Είδατε πόσο ζωντανή είναι η περιγραφή και πόσο ωραία και πόσο σε γλώσσα πλέον δημοτική και απλή. Αυτό το τρίτο δίγημα ε, μου επιτρέπει να ολοκληρώσω την παρουσίαση που ήθελα να κάνω προσθέτοντα μονάχα ότι ε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να έβλεπε κανεί τα πράγματα και από την αντίστροφη πλευρά. Να βλέπαμε δηλαδή πώ και οι Τούρκοι, οι Τούρκοι τους δικούς τους, τους ήρωες, τους αναλύουν. Δεν έχω, δυστυχώς, επαρκή γνώση της τουρκικής γλώσσας για να έχω πρόσβαση, ούτε γνώση της τουρκικής λογοτεχνίας για να ξέρω τι έχουν γράψει για τα θέματα αυτά. Ε, διάβασα, όμως, ένα πολύ ένα εξαιρετικό δείγμα του βιζίνου τον οποίο αγαπώ ιδιαίτερως, το Μοσκόβ Selim. Ο... Είναι ένα δείγμα, το είμαι σίγουρος ότι το διαβάζει πολύ, ε, και είναι ένα δείγμα συναρπαστικό, πολύ μεταγενέστερο των γεγονότων τη Επανάσταση και δεν αναφέρεται στην Επανάσταση. Αναφέρεται όμω σε γεγονότα τα οποία προσωμιάζουν κάπω για, τον Βοσκο... για τον Μοσκόβ Σελήμ με αυτά που ζήσανε οι δικοί μα ήρωε τη Επανάσταση. Και ο Μοσκόβ Σελήμ που είναι ανακτισμένο με του Τούρκου και δεν του μπορεί και δεν του θέλει πάρα ο Τούρκο ο ίδιο κλπ. Και, έχει φτάσει στον Ινκαιάη και, έχει πολεμήσει 100 φορέ μαζί του για να του υπερασπιστεί κατά τον Ρώσο. Γιατί ο μεγάλο αγώνα, σα θυμίζω, των δεν ήταν η Έλληνα, ήταν η Ρώση. Και έχει συμμετάσχει σε όλου του πολέμου κατά τον Ρώσο και έχει μπαϊλντήσει με τους Τούρκους. Στο τέλος όμως δεν μπορεί ε, παρά να συνταχθεί μαζί τους και στο τέλος της ζωή του ε, αναγνωρίζει ότι μόνο ε, με αυτού μπορεί να συνταχθεί, Δηλαδή ο εθνικισμός τον συνεπέρνει και συγκεντρώσα στα σαστινή, αυτού δυνάμεις, γιατί πεθαίνει, εξακολούθησε ο Τούρκος λαλών με την κλαφτμυρός εκλείπουσαν φωνή του, με το αλγινός μελαχολικών αυτού βλέμμα προσιλωμένων επί των οφθαλμών μου. Ο πατέρα μου και η μητέρα μου ήσαν Ισλάμ. Εγώ και όλοι οι Οσμανλίδε κτήμα του Σουλτάνου. Το αίμα καμιά φορά νερό γίνεται. Πώ να αρνηθώ το αίμα μου, να προδώσω τον αφέντη μου, να πάγω με του Ρούσου. Αυτή η φοβερή ιδέα με βασάνιζε μια νύχτα. Όλη τη νύχτα, μια νύχτα, όλη τη νύχτα επάλευε ο νους με την καρδία μου. Επάνω στα ξημερώματα, από τη λύπη μου, από τη συλλογή μου, με αποφάνηκε. Και Συνεχίζει ο Βυζινό. Τα βλέμματα του ιατρού εκπεπληγμένα συναντήθησαν μετά των ειδικών μου. Ουχή των ε, εκπεπληγμένων. Ο Τέο ανέκτησε δυνάμει. Αλλά τι ανάγκη λοιπόν ευλογημένε το ύπον, τι ανάγκη να συλλογίζεσαι τόσο. Δεν έβλεπε την δουλειά σου. Και συνεχίζει ο Σελήμ, λέγοντά του ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να ακολουθήσει την πατρίδα του, το Σουλτάνο και το Ισλάμ. Μια προσέγγιση λοιπόν που είναι ε, αντίστοιχη με εκείνη των δικών μας ηρών, αλλά απαλλαγμένη φυσικά από τις υπερβολές των πρώτων συγγραφέων μας. Με αυτά ολοκληρώνω τις παρουσιάσεις αυτών των κειμένων, τα οποία είναι νομίζω πολύ ενδιαφέροντα και συναρπαστικά και είμαι βέβαιος ότι σε ορισμένες τουλάχιστον θα έχω προκαλέσει την όρεξη να πάνε τα τα διαβάσουν. Ε, υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα. Ε, την άλλη φορά θα επικεντρωθώ σε κείμενα ε, κυρίως πολιτικά διακηρυκτικά της Επανάστασης και σε κείμενα ιστορικών και σε απομνημονεύματα για να δούμε αν αυτές οι εικόνες που προσλάβαμε από τα διηγήματα αυτά, από την εξέλιξη των διηγήματων αυτών, ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Και μπορεί να έχουμε εκεί εκπλήξεις. Θα δούμε την άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και ραντεβού την άλλη Δευτέρα για όσους πιστούς και συγχρόνως τώρα για ένα 5 δεκάλεπτα αν θέλετε να κάνουμε κάποια συζήτηση με στη Αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Είμαι σίγουρο ότι ο Βελεγράκη θα έχει πολλά να πει. <laughs> δεν υπάρχει σχόλιο, τίποτα. <σχόλιο τίποτα> Όχι. <σχόλιο> λοιπόν, άμα δεν υπάρχουν σχόλια, τότε θα ολοκληρώσουμε εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Σήμερα. <σχόλιο>